Προφανώς η χθεσινή συζήτηση ήταν μια συζήτηση υποκριτική. Ούτε η κυβέρνηση είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό για το ότι το ασφαλιστικό το οποίο φέρει θα τον εξοντώσει, θα μειώσει τις συντάξεις και θα δημιουργήσει τεράστια ανεργία και εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, αλλά ούτε και η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά έδωσε τις κατάλληλες απαντήσεις για το τι πρέπει να γίνει σήμερα με το ασφαλιστικό. Θεωρώ ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούν, γιατί η Ελλάδα αρκετά έχει υποχωρήσει στη διεθνή της κατάταξη. Αρκετά ο ελληνικός λαός έχει υποστεί μεγάλες θυσίες και πάνω απ' όλα σήμερα πρέπει να αποφασιστούν 4-5 πράγματα να γίνουν και να προχωρήσουμε μπροστά. Ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει αν το πολιτικό σύστημα δεν συνεννοηθεί και δεν επιβληθεί σταθερότητα και πολιτική συνεννόηση. Για ακόμα μία φορά ακούμε ότι φταίνει οι ξένοι αυτά που ζητάνε, αυτά που ζητάνε, αυτά που ζητάνε. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να μπορούμε να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες με αυτά που παράγει η Ελλάδα δεν είναι θέμα. Εκτιμώ ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές στρεβλώσεις ακόμα στην ελληνική οικονομία. Τεράστιες ανισότητες, προνόμια σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, αυτά τα οποία υπερασπίζεται με τα πάθους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εάν λοιπόν αυτά δεν σταματήσουν να αποτελούν ιδεολειψίες της κυβέρνησης και αν δεν πληρώσουν όλοι οι Έλληνες ίσα, αλλά στην κατεύθυνση εκείνη που να μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη και η ισορροπία, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε μπροστά. Οι ξένοι μπορεί να ζητούν όταν βλέπουν ότι εμείς σαν πολιτικό σύστημα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα. Οι ξένοι τα συμφέροντά τους κοιτούν και μέχρι τώρα φάνηκε ότι υπάρχει και τιμωρητική διάθεση από αυτούς. Από την ώρα που 6 χρόνια τώρα επιμένουμε να διατηρούμε στρεβλώσεις, επιμένουμε να διατηρούμε προώρες συνταξιοδοτήσεις ή συντάξεις τεράστιες 3 και 4 ή εφάπαξ τεράστια, είναι λογικό ότι οι ξένοι ζητούν όλο και περισσότερα. Την άλλη μεριά, ανταγωνιστικότητα στην οικονομία πώς θα έρθει. Ανάγαγεις το ιδιωτικό κέρδος με καχυποψία, όταν λες ότι όλο αυτό κακώς γίνεται, όταν διώχνεις επενδύσεις, αυτή τη στιγμή πώς θα προχωρήσει η οικονομία. Όταν οι ιδεολειψίες της κυβέρνησης της πρώτης και δεύτερης φοράς αριστερά διώχνει όλους τους επενδυτές από την Ελλάδα. Θα συμφωνήσουμε σε όλα αυτά. Απλώς θα προσθέσουμε κιόλας ότι οι ξένοι ζητούν να μην τους ζητάμε δανεικά. Ο κύριος Σόιμπλε ήταν σαφέστατος. Άμα δεν θέλετε δανεικά, μην έρχεστε να ζητάτε, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία μεταρρύθμιση. Αλλά από την ώρα που συνεχώς χρειαζόμαστε δανεικά, γιατί φταίνει οι ξένοι τελικά? Κύριε Τσαρμπέ, θα σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται καινούργιες προσλήψεις στο δημόσιο. Τα προηγούμενα 5 χρόνια η νυν κυβέρνηση αλλά και η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά ήταν απέναντι στις πλατείες. Οδηγούσαν όλο τον κόσμο στις πλατείες σε αντίδραση, λέγοντας ότι υπήρχε κάποιος άλλος δρόμος, οδηγώντας τον στην λογική του αντιμνημονίου, μη λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό και καλλιεργώντας συνεχώς αυταπάτες. Αν μη τι άλλο, το ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά πληρώνεται ακριβά από τον ελληνικό λαό, μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι επιτέλους κατέρευσαν οι αυταπάτες και ο ελληνικός λαός έχει δει την πάσα αλήθεια, αλλά απομένει πια, μετά την καταστροφή που ήρθε, να συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα. Γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Πάντως από τη συζήτηση στη Βουλή δεν είδαμε τέτοιο πράγμα. Ναι, συνενετική φωνή στη Βουλή χτες ήταν μάλλον του κυρίου Λεβέντη, που έλεγε «Ελάτε να κάνουμε οικουμενική κυβέρνηση, μπας και βγούμε από το βούρκο». Κύριε Τσαρμπέ, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια ανακατανομή των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε οδηγηθεί σε ένα δίπολο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να λαϊκίσει και να στρέψει τους
αδύναμους πολίτες εναντίον των δυνατών και από την άλλη μεριά μια απλώς νέα δημοκρατία. Απλώς θα ήθελα να εξηγήσουμε και τι σημαίνει δυνατός. Δυνατός σημαίνει αυτός που βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα. Να τα πούμε και αυτά. Και από την άλλη μεριά, να τελειώσω την σκέψη μου, και από την άλλη μεριά μια νέα δημοκρατία που προσπαθεί να πείσει ότι όλα τα έκανε καλά και ότι αυτή τη στιγμή έρχεται σαν άλλος σωσίας. Ή τουλάχιστον προσπάθησε μεσίας, να τα κάνει καλά. Ναι, σαν άλλος μεσίας, να δημιουργήσει τον αντισύριζα, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα. Είδαμε σαφέστατα ότι δεν έλυσε το πρόβλημα και ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί χωρίς συνεννόηση και χωρίς την κοινωνία μαζί του να προχωρήσει. Αν μη τι άλλο, εκείνο το οποίο έχει φανεί είναι ότι το ασφαλιστικό, έτσι όπως έρχεται κατρούγκαλου, ισοπεδώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Χρειάζεται να ανοίξει διάλογο η κυβέρνηση με όλες τις κοινωνικές ομάδες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους αγρότες. Έχει ευθύνη να ανοίξει αυτό το διάλογο και να βρει εκείνες τις λύσεις που θα μπορέσουν να εισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα, να το κάνουν βιώσιμο, αλλά να μην τους ισοπεδώνουν. Είναι σαφέστατο. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειάζεται και από την πλευρά της ελληνικής οικονομίας και από τη βάση της κεντροαριστεράς να ενισχυθεί το κόμμα της κεντροαριστεράς. Δηλαδή το κέντρο εκείνο το οποίο δίνει συνενετικές λύσεις, ριζοσπαστικές λύσεις, μακριά από το λαϊκισμό και τις ιδεολειψίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μακριά και από το διχασμό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε καλέσει τη βάση και η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος, κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στη βάση λέγοντας ότι πάμε σε μια ανοιχτή προγραμματική συνδιάσκεψη χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς να θέλει το κόμμα του Πασόκ να καπελώσει τίποτα, αλλά αυτή την ώρα είναι σαφές ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η κεντροαριστερή παράταξη. Χρειάζεται στην Ελλάδα να υπάρχει η οριμότητα, να υπάρχει η σύνεση που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι διαθέτει η παράταξη ή της κεντροαριστεράς.